κάνω εγώ. Θα το κάνω έτσι. Εκδηλώθηκα πάλι. Μπράβο! Ναι. Ποιος έσωσε τη ζωή εδώ. Εγώ. Σου καλύβε τον άνθρωπο. Πώς έφυγε το παιδί, για να κουίζει είχε έρθει. Τι να λέμε τώρα. Πάμε ένα χειροκρότημα το να ανέβουμε και εσύ πώς εδώ, Καλώς ήρθατε σε ένα πολύ ιδιαίτερο quiz, το οποίο γίνεται μέσα στη μοναδική IMAX που υπάρχει στην Ελλάδα. Σήμερα βρισκόμαστε στα Cineplex στη Θεσσαλονίκη, μέσα στο One Salonica Outlet Mall και είμαστε έτοιμοι εδώ. Τέλεια εκπαίδευση που σου κάνει. Σήμερα είναι quiz με fans. Τα παιδιά εδώ μου κάνουν την τιμή να έρθουνε, να παίξουνε μαζί μου. Έχετε διαβάσει, ρε? Τα παιχνίδια τα ψιλοξέρετε, είναι ψιλοίδια όπως είναι και αυτά που γυρίζονται στο σπίτι. Λίγο διαφορετικά τώρα, επειδή είναι δύο ομάδες, αυθόρμητα έκατσαν μαζί έτσι. Εγώ τους ρώτησα, μόνο τους καθίσαν έτσι, δεν είναι ότι τους βάλαμε άντρες γυναίκες να κάτσουν ξεχωριστά. Από εδώ έχουμε την... Ειρήνη. Η Ειρήνη, δίπλα της κάθεται η... Δανάη. Μπράβο. Και απέναντι έχουμε τον... Αντώνη. Αντώνη. Και τον... Αβραάμ. Αβραάμ. Τι ονοματάρες είναι αυτές που έχουμε εδώ πέρα. Ναι, δεν είναι πολύ ωραία ονόματα. Εγώ λέω να μην καθυστερούμε άλλο. Ε, τι λέτε κι εσείς. Το πρώτο παιχνίδι λέγεται 1 στα 4. Φύγαμε. Πάμε λίγο. Εγώ λέω να ξεκινήσουν οι κυρίες πρώτα. Είστε έτοιμοι? Δεν είμαι έτοιμοι. Είστε έτοιμοι? Μην άρχισε τώρα για φορά. Είστε έτοιμοι? Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση για εσάς, κορίτσια. Πόσοι είναι οι λίθοι της αιωνιότητας? 4, 5, 6 ή 7? 6. Κλειδώνω? Κλείνω. Πολύ σωστά, είναι 6. Πάμε λίγο. Ξεκινήσαμε δυνατά τα κορίτσια. Ίσως το ξέρατε. Τι κρίμα που δεν έπεσε σε εσάς η ερώτηση. Λοιπόν, πώς λέγεται το μέρος που πρέπει να πάει κάποιος για να πάρει την Soul Stone? Α, Βορμύρ, Β, Ξάνταρ ή Ζάνταρ, όπως θέλετε πείτε το. Γ, Nowhere ή Δέλτα Echo? Βορμύρ. Βορμύρ, ναι. Το κλειδώνω. Ναι. Είσαι σίγουρος? Σιγουρότατα. Πολύ σωστά είναι το Βορμύρ. Μπράβο ρε Αλάνια. Τα βλέπετε, Αντρέα και Γιώργο. Έτσι γίνονται τα quiz, παιδιά μου. 1-1 δηλαδή το σκορ. Καλά, στο τέλος θα είναι ό,τι να είναι. Άλλο θα είναι το σκορ, άλλο θα κοπεί εγώ. Μπράβο. Ποιος θα πάρει την ευθύνη? Εσένα. Πόσοι είμαστε? 1-1. 2-1 λίγα. Επόμενη ερώτηση. Ετοιμές? Σε ποια χώρα βρίσκεται το Tony Stark στην αρχή της πρώτης ταινίας Iron Man? Α, περίμενε, σου πω. Να φώνεσαι. Νέα Υόρκη, Β, Λος Άντζελες, Γ, Αφγανιστάν ή Δ, Πακιστάν? Αφγανιστάν πρέπει. Και εγώ έτσι νομίζω. Συζητήστε λίγο, πείτε, ναι. Νομίζω Αφγανιστάν. Και εγώ έτσι νομίζω. Αυτό θα πω. Αφγανιστάν δηλαδή. Ναι, κλειδώνω. Ναι. Πολύ σωστά είναι το Αφγανιστάν. Μπράβο, ρε κορίτσια. Έτοιμοι? Πώς λεγόταν ο εξωγήινος στρατός του Λόκη στην πρώτη ταινία Avengers? Έφυγε και ένα τέτοιο. Σκραλ, Β, The Black Order, Γ, Τσιτάουρι ή Δέλτα Σίνερς? Τσιτάουρι. Το κλειδωνώ? Κλειδωνώ. Ναι, θέλω να μου λέτε και δύο, ναι. Ναι. Μην τσακωθείτε μετά, πλακωθείτε εδώ πέρα. Γιατί δεν θα σας χωρίσω, γιατί θα πάρουμε και προβολές. Τσιτάουρι, ναι. Το κλειδώνω. Πολύ σωστά είναι Τσιτάουρι. Μ' αρέσει. Μου αρέσει που το κοινό είναι έμπειρο και πάει να χειροκροτήσει πριν πω ότι ναι, είναι σωστό το τέτοιο. Ρε! Πώς είναι το σκορ? 2-2. Πού ήταν έτοιμος, έτσι είναι. Επόμενη ερώτηση. Από ποιο κομμάτι της Νέας Υόρκης κατάγεται ο Steve Rogers? Α, Μανχάταν, Β, Μπρούκλιν, Γ, Μασακουσέτη ή Δ, δεν το μάθαμε ποτέ αυτό. Κάτσε καθόμα από εδώ. Μπρούκλιν. Το Β, κλειδωνώ. Πολύ σωστά είναι το Μπρούκλιν. Μήπως έπρεπε να βάλω πιο δύσκολα. Ποιοι χαρακτήρες απουσιάζουν από τον εμφύλιο πόλεμο που ξέσπασε ανάμεσα στους εκδικητές? Thor και Black Widow, Wanda και Vision, Hawkeye και Black Widow ή Thor και Hulk? Thor και Hulk. Δεν προλαβαίνω να τελειώσω τις ερωτήσεις, τι γίνεται. Thor και Hulk, το κλειδώνω. Ναι. Μπράβο ρε παιχταράδες, πολύ σωστά. Επόμενη ερώτηση για εσάς, κορίτσια. Ποιος είναι ο πρώτος γνωστός χαρακτήρας που βλέπουμε στην πρώτη ταινία Avengers? Α, Agent Coulson, Β, Loki, Γ, Nick Fury ή Δ, Maria Hill? Αυτό το είπαμε και προφορά, να δείξω ότι αυτό το αξόν. Θέλετε να τα ξαναπώ? Δεν τα ξαναλέω. Συζητήστε το λίγο μεταξύ σας. Λόκι λέω, νομίζω. Δεν θυμάμαι καθόλου. Εγώ λέω να πούμε Λόκι. Λόκι, τι έγινε, τα βήκαμε δύσκολα εδώ πέρα. Ε? Λόκι. Λόκι, κλειδώνω. Είναι λάθος, κορυφιά, συγγνώμη. Είναι λάθος, είναι ο Agent Coulson.
Έχασα κι εγώ. Μπράβο! Μπράβο, δεν πειράζει. Πάμε λίγο, ναι, δεν πειράζει. Η πρώτη λάθος απάντηση. Η Γουάντα και ο αδερφός της Πιέτρο, Μάξιμοφ, κατάγονται από τη Μόσχα, το Βλαδιβοστόκ, την Σοκόβια ή την Σαμάρα. Σοκόβια. Το κλειδώνω. Ναι. Η Σοκόβια. Ναι. Πολύ σωστά, ρε παιχταράδες, η Σοκόβια. Πώς το σκορ? 3-4. Μπράβο, ρε παίχτη. Άρα 3-4. Τελευταία ερώτηση για τα κορίτσια. Ποιος εκδικητής προκάλεσε την έκρηξη που σκότωσε 11 κατοίκους της Wakanda? Α. Captain America. Β. Wanda. Γ. Black Widow. Ή Δ. Vision. Wanda. Ναι. Το κλειδώνω. Ναι. Wanda. Ναι. Είναι η φίλη μας η Wanda. Πολύ σωστά. Μπράβο, μπράβο. Ήταν δύσκολη αυτή η κορίτσια. Λοιπόν, αυτό ήταν το 1 στα 4. Το 1 στα 4 βρήκε νικητές τους. Το 4-4 η ισοπαλία είναι. Είναι ισοπαλία, 4-4. Κανένα δεν βρήκε νικητή όπως με ενημερώνω από το control. Οπότε είμαστε ισοπαλία. Μια χαρά. 4-4. Κανένας δεν είναι στεναχωρημένος. Το επόμενο παιχνίδι είναι το πολύ γνωστό, το οποίο έχει δημιουργηθεί για τον Γιώργο, αλλά ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα όπως βλέπετε. Το σωστό ή λάθος. Οπότε φύγαμε. Το σωστό ή λάθος. Δεν θα το πιστέψετε, αλλά λέω εγώ μια ερώτηση και προσπαθείτε να μαντέψετε αν είναι σωστή ή λάθος. Ποιος έκανε, εσείς ήσασταν οι τελευταίοι, άρα ξεκινάω από εσάς. Ο Vision πεθαίνει μία φορά στην ταινία Infinity War. Σωστό ή λάθος? Λάθος. Γιατί? Επειδή πεθαίνει δύο. Πολύ σωστός. Μπράβο, ρε παίχτες. Πολύ σωστά. Ο Tony Stark έφτιαξε την πρώτη του ολοκληρωμένη ηλεκτρονική πλακέτα σε ηλικία 10 ετών. Σωστό ή λάθος? Εγώ το είπα ότι θα δυσκολεύει σιγά σιγά. Το είπα. Σωστό, εγώ λέω. Συζητήστε το. Πρέπει να είναι κοινή η απόφαση. Όχι, σωστό. Σωστό. Το κλειδώνω. Κλειδώ. Σωστό. Ναι. Είναι λάθος. Είναι λάθος, δεν πειράζει. Στα 4 του το φτιάξε πρώτη φορά. Εντάξει, ο Τόνι Στάρκ είναι. Είστε έτοιμοι για την επόμενη? Έτοιμοι. Το σφυρί του Θόρ είναι φτιαγμένο από το μέταλλο ενός πεθαμένου μετεωρίτη. Σωστό ή λάθος? Λάθος. Γιατί? Γιατί είναι από την καρδιά ενός έτοιμο θάνατο αστεριού. Με έχεις τρελάνει το πετάξτε εκεί τώρα. Με έχεις τρελάνει με αυτά που λες τώρα. Θα πάω να πάρω καινούργιο. Μπράβο, ρε παιδιά, πάμε λίγο χειροκρότημα. Εγώ είμαι εδώ, δεν έφυγα. Και με σπασμένη οθόνη, λέει δεν βλέπω. Επόμενο, είστε έτοιμες? Ναι. Πάμε. Το πρώτο παιδί του Όντιν είναι η Χέλα. Σωστό ή λάθος? Σωστό. Ναι, σωστό. Πολύ, με πολύ σιγουριά βλέπω απαντάτε. Είναι σωστό, κορίτσια, μπράβο. Πολύ σωστό. Το σκορ μέχρι τώρα είναι 5-6. Εκπληκτικό κοντρόλ έχω σήμερα, να ξέρετε. Θα σας τον δείξω μετά, δεν τον αφήνω. Σας βλέπω δυνατούς τώρα και έχω τρελαθεί, Δεν μπορώ. Θέλω να κάνω, μπορώ να κάνω quiz κάθε εβδομάδα εδώ, Μαρία. Μπορώ. Ναι! Πάμε παρακάτω. Ο Stan Lee, ευτυχώς, κάνει την τελευταία του εμφάνιση στο MCU στην ταινία Far From Home. Σωστό ή λάθος? Λάθος. Στο Endgame το κάνει την τελευταία του εμφάνιση. Είναι λάθος αυτό που λέει, μπράβο παιδιά. Εννοώ χειροκρότημα, λάθος, άρα το λέει σωστό. Όντως το endgame είναι ρε παιχτάρα. Μήπως είσαι άνεργος στο κανάλι μια θέση. Είστε έτοιμες? Η Pepper Potts είναι αλλεργική στις φράουλες. Σωστό ή λάθος? Τι φράουλες? Δεν ξέρω τώρα. Ότι ήταν σε κάτι λαδική ήταν, αλλά σε τι? Σωστό, σωστό. Το κλειδώνω. Συμφωνείτε και οι δύο ότι είναι σωστό? Είναι σωστό, ρε κορίτσια. Μπράβο, μπράβο, ρε κορίτσια. Είναι σωστό. Πόσο είναι το score control? 6-7. Έτοιμοι? Έτοιμοι. Στην πρώτη ταινία Avengers, ο Tony Stark φοράει ένα t-shirt τον Black Sabbath. Σωστό ή λάθος? Όπως μου έρχεται τώρα. Σωστό, να θυμηθώ ποια ήταν η πρώτη σκηνή που δείχνει με τον Tony. Ναι, ναι, για παιδιά, να πω κι εγώ. Νομίζω είναι λάθος. Λάθος. Μην κοιτάς εμένα, προσπαθείς να εκμεύσεις πληροφορίες. Λάθος. Το κλειδώνω? Ναι. Είναι σωστό. Δεν είναι λάθος. Φοράει ένα μπλουζάκι στο Black Sabbath. Δεν πειράζει, παιδιά. Ο Killmonger στην ταινία Black Panther κλέβει από ένα μουσείο ένα δόρυ. Το έγραψα ανάποδα. Από ένα δόρυ ένα μουσείο, λέω. Το κλέβει. Νομίζω είναι λάθος. Ή μπορεί απλά να μην το θυμάμαι. Και εγώ δεν θυμάμαι τέτοιο. Είναι λάθος. Το κλειδώνω. Είναι λάθος. Μπράβο, ρε κορίτσια. Κλέβει. Μια μάσκα. Ετοιμή. Την ταινία Eternals την έχει σκηνοθετήσει ο John Watts. Σωστό ή λάθος? Όχι, την είδα. Όχι, με. Είναι σωστό. Σωστό. Το κλειδώνω. Το κλειδώνω. Είναι λάθος, παιδιά. Ήταν η γυναίκα. Κλωέ Ζάο. Το έχει σκηνοθετήσει. Τελευταία ερώτηση.
Η Reality Stone έχει χρώμα κόκκινο, σωστό ή λάθος? Σωστό. Ναι, σωστό. Το κλειδώνω. Ναι, κόκκινο. Είναι σωστό, ρε κορίτσια, μπράβο. Μπράβο, λοιπόν, το τέλος του. Ποιο παίζαμε? Σωστό ή λάθος, βρίσκει νικητές τους. Τα κορίτσια. Τα κορίτσια με 8-7. Ανατροπή στο δεύτερο παιχνίδι. Όχι, γιατί ήταν ισοπαλία πιο πριν, δεν πειράζει. Πάμε. Το επόμενο παιχνίδι είναι το χτύπατο πρώτος. Φύγαμε. Ακούστε τώρα τι γίνεται στο χτύπατο πρώτος. Ό,τι γίνεται στα προηγούμενα, ξεχάστε το, γιατί δεν έχω φέρει τον gadget, το εκπληκτικό. Τι γίνεται, όποιος σηκώσει πρώτος το χέρι του εδώ πέρα, αυτός απαντάει. Είστε έτοιμοι? Ναι. Σας θέλω γρήγορους, γιατί προσέξτε, είναι κομβική σημασία στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Γιατί όποιος σηκώσει χέρι πρέπει να είναι σίγουρος για την απάντηση που θα δώσει. Γιατί αν απαντήσει λάθος, πάει μείον ένα. Εντάξει. Επίσης, αν καταλάβετε τι πάω να ρωτήσω. Όχι σαν τους άλλους που έχω στο σπίτι που με σταματάνε πριν κάνω την ερώτηση και δεν ξέρουν. Πόσες live action Spider-Man ταινίες. Με σταματάτε και απαντάτε. Μπαμ. Εντάξει, δεν χρειάζεται να την ολοκληρώσω. Εντάξει. Όλη η ζωή σου είναι ψέμα τώρα. Πάμε με ένα χειροκρότημα να ξεκινήσουμε. Είστε έτοιμοι? Ναι. Τώρα τα ανακλαστικά. Πώς αλλιώς είναι γνωστός ο κολλητός φίλος του Captain America, Bucking Barnes? Του υποθύμησε. Δώσ' το. Στρατηγός του χειμώνα. Είστε αγγλικά? Winter Soldier. Ναι, μπράβο ρε! Δεν μπορώ να το πω χωρίς τεχνικό. Πάμε στο επόμενο. Ποιο είναι το όνομα του δεύτερου όπλου του Thor? Ο φίλος. Στα ελληνικά ή στα αγγλικά? Το ξέρεις σε πολλές γλώσσες. Το ξέρω σε τέτοιες δύο. Σκανδιναβικά θέλω. Με εξτρελάνει τώρα, πες τους όλα. Stormbreaker. Ναι. Ή στα ελληνικά θυελοσπάστης, κάπως έτσι λέω. Ο θυελοσπάστης. Πολύ σωστά, μπράβο ρε παιχταρά. Μπράβο. Ο θυελοσπάστης, παιδιά, είναι η σωστή απάντηση. Εδώ, στο quiz που έχετε έρθει όλοι εδώ, να μάθετε και λίγα ελληνικά παραπάνω. Γιατί το Stormbreaker δεν είναι σωστό για τις νέες γενιές. Είστε έτοιμοι για την επόμενη? Ναι. Πάμε. Ποιο είναι το πολύτιμο μέταλλο που βρίσκεται σε αυθονία στη Wakanda? Πρώτη φίλη. Βιμπράνιο. Ναι, είναι το βιμπράνιο! Μπράβο, παιδιά. Το σκορ είναι 18 λίγο, το πήγε τρελάντα. Είστε έτοιμοι? Έτοιμοι. Παίρνω θέση. Πώς ονομάζεται η σκοτεινή εγκληματική οργάνωση που βρίσκεται πίσω από όλα στο MCU? Ο φίλος και ανεβάσει, ναι. Ναι. Ήδρα. Χάιντρα. Ναι. Το πες πάλι σε πολλές γλώσσες. Ναι, είναι Χάιντρα. Μπράβο. Αλλά παιδιά είναι η Ήδρα, όπως αλλιώς το ξέρουμε. Που ιδρεύει στο νησί της Ελλάδος. Επόμενη ερώτηση. Τι παιχνίδι έπαιζε στην ταινία Endgame of Thor? Ο φίλος. Fortnite. Ναι ρε παιχνίδι, είναι Fortnite δυστυχώς. Το σκορ είναι 10-10. 10-10 παιδιά είναι το σκορ. Ή αλλιώς η βαθμολογία όπως τα λέγαμε. Είστε έτοιμοι? Πάμε. Ποιος είναι ο υπεύθυνος για το θάνατο του βασιλιά Τιτσάκα? Ο φίλος. Ο Ζήμο. Είσαι πολύ δυνατή! Ναι, ο Ζήμο! 11-10. Δεν χρειάζεται να μιλήσω καν πλέον. 11-10. Σε ποια MCU ταινία εμφανίζεται για πρώτη φορά ο Spider-Man? Ο φίλος. Στο Civil War. Ναι ρε παιχτάρα, το Civil War είναι, μπράβο, είναι σωστό. Στα ελληνικά. Εμφύλιος πόλεμος. Ο εμφύλιος πόλεμος, παιδιά, μπράβο, πολύ σωστά. Και πάμε, παιδιά, στην επόμενη ερώτηση. Θα ρωτήσω, είστε έτοιμοι? Ναι. Μπράβο, ναι. Λοιπόν. Πώς έχασε το μάτι του ο Nick Fury στην ταινία Captain America? Ο φίλος είχε σηκώσει το χέρι. Είχε σηκώσει από την ανάσα μου. Ωχα, πώς. Από την γάτα τον Goose, μετράει σαν απάντηση. Ή πρέπει να πω το είδος? Θυμάσαι το είδος? Όχι. Όχι. Πιάνεται, μετράει σαν απάντηση. Το οποίο ήταν φλερ και είναι σωστό. Μπράβο, ρε παιχτή. Πάμε. Ναι. Ποιο μάτι λοιπόν έχει καλυμμένο ο Nick Fury? Ο φίλος. Οι δύο με ταυτόχρονα το σηκώσαν. 50-50, δύο έχει. Ναι. Ό,τι είναι τώρα. Ό,τι κόπηκε και μεγιά, δώσ' το. Όπως το δεξί. Το κλειδώνω. Ναι. Είναι το αριστερό. Όχι, ρε παιχτή. Όπως το βλέπουμε είναι το δεξί. Ναι. Ήθελα να το διευκρινίσω, έπρεπε να το πούμε. Όπως το βλέπουμε ή... Όχι, όπως το βλέπουμε, ρε παιδιά. Δηλαδή, αν πας στο γιατρό, τι θα του πεις? Πονάει το δεξί μου μάτι. Και θα σου πει, θα σου πιάσει το. Όχι, όπως το βλέπεις εσύ το δεξί. Είναι ισοπαλία, αλλά έχουμε και άλλα παιχνίδια. Έχουμε και άλλα. Έχουμε το πιο ενδιαφέρον, το οποίο δημιουργήθηκε για το συγκεκριμένο επεισόδιο, παιδιά. Και λέγεται Χωρίς μιλιά. Φύγαμε. Στο Χωρίς μιλιά, τι γίνεται? Δείχνω εγώ σε έναν από τους δυο σας, θα παίζετε ένα λαξ, έναν χαρακτήρα και θα τον περιγράφει στον άλλον χωρίς να μιλήσει. Είστε έτοιμοι? Όταν νιώσω εγώ ότι βαρέθηκα. Θα έχει τρεις μαντεψιές να πούμε. Όχι τρεις, δύο.
Δύο ματαιψιές. Ναι, κάποια κοντά, παπά. Captain Marvel. Πολύ σωστά! Το βρήκε. Ωραία. Δηλαδή, μου ήρθες και εσύ τώρα σε quiz Marvel με μπλούζα Marvel. Είναι σωστό, το σκορ είναι 11-12. Μπράβο ρε παιδιά. Λοιπόν, να φύγει ο επόμενος, η επόμενη βασικά. Σε αυτό το επεισόδιο γυμνάζονται κιόλας τα παιδιά. Εδώ, έλα για να... Ναι, ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ενόργανο. Α, Spider-Man. Ναι, ναι, ένα Spider-Man. Μπράβο, ρε παιδιά. Το σκορ είναι 12-12. 12-12, ισοπαλία. Τι λέει. Captain America. Μπράβο. Μπράβο, ρε παιδί. Τελικά ήταν πολύ εύκολο. Νομίζω πως μπορεί να σηκωθεί η φίλη μου. Ναι, ναι, ναι. Πάμε. Δεν το έχουμε αυτό το παιχνίδι. Όχι. Το έχεις. Έλα, και αυτός έχει signature κίνηση. Περιέγραψε αυτό. Κοίτα, έχω κάτι δουλειά στις 3. Πού είναι. Περιέγραψε το άτομο. Και λέει για το άτομο το κανονικό. Το άτομο είναι... Όχι το άτομο της φυσικής. Κόλλησε το, τελείως. Τώρα σκέφτομαι δύο. Ούτε το τέλος την ΟΑ. Να βεβαιωθώ. Δεν ξέρω τι πέτρε. Μπράβο! Έλα, μόνο μην κάνεις κανένα τέτοιο και φύγω έργο. Ο Ιησούς. Εδώ μεταξύ δεν ξέρω ούτε εγώ και προσπαθώ και εγώ να καταλάβω. Δεν μιλάμε. Α, η Wanda. Μπράβο, επεκτήρι η Wanda. Scarlet Witch το έχουμε, αλλά το δεν πειράζει, η ίδια είναι δηλαδή. Από το Age of Ultron δεν έκανες που. Ναι, κάνει. Black Panther. Εγώ στο μεταξύ σκέφτηκα το Wakanda Forever. Αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ήταν πάρα πολύ να δω ταινία Black Panther που έκανε έτσι. Wakanda Forever. Μπράβο. Ποιο είναι ο επόμενο. Ο φίλος μου. Σίγουρα παιχταρά. Νομίζω αυτό είναι αρκετά εύκολο. Ναι. Είναι εύκολο να πρωτοδυσκολέψουμε. Να μην σε βλέπει καν. Περίμενα να δω και εγώ ποιο είναι. Αυτό είναι το εύκολο. Αυτό που ξεκινήσω. Ναι, πάμε. Iron Man. Όχι. Πρώτη άκυρη. Θάνος. Ναι, ρε παιδί μου, Θάνος! Αλλά μου αρέσει που δεν κούνησε καν άλλο χέρι, έκανε έτσι. Αφού ήταν. Και λέει λάθος και μετά κάνει. Δεν εννοείται ότι δεν θα πρέπει. Ναι, ναι, ναι. Πήγαινε πάρα, ρε. Χοκάι. Ισοπαλία! Πάμε, ρε Σάιμπορκ. Φύγε, ρε. Μάρμελ, ρε. Τι είναι αυτό. Ο Πάντος. Εσύ γιατί το κατάλαβες αυτό, έκανε... Σμάς! Α, έκανε... Α, συγγνώμη. Σε θέλω προσεκτική. Σε θέλω... Ανησυχώ ήδη. Όχι. Τα αγαπώ. Iron Man. Ναι, Iron Man, μπράβο ρε! Είναι ισοπαλία, πόσο ισοπαλία. 16-16. Μπράβο ρε παίκτη, 16-16 παιδιά και πάμε... Πάμε στο bonus round, το οποίο είναι το αγαπημένο μου. Παίζει μόνο ένας παίκτης που θα πρέπει εσείς να διαλέξετε ποιος θα είναι αυτός. Έχετε 20 δευτερόλεπτα να βρείτε όσους περισσότερους MCU χαρακτήρες μπορείτε. Ναι. Καταρχάς θα διαλέξετε ποιοι θα παίξουν. Από εδώ. Ποιος, εσύ, ωραία. Κορώνα, ποιος είπε κορώνα, εσύ, άρα εσύ. Ωραία, ποιος θα παίξει πρώτος. Κορώνα γράμμα του, τι επιλέγεις. Κορώνα. Καλά ρε φίλε. Κορώνα, είσαι και κολόφαρος. Άρα παίζεις πρώτος. Άρα ποιος ξεκινάει, διαλέγεις. Εμείς. Ξεκινάτε εσείς. Μπράβο ρε φίλε. Λοιπόν, 20 δευτερόλεπτα. 3, 2, 1, πάμε. Iron Man, Captain America, Hawkeye, Black Widow, Thor, Hulk, Spider-Man, Black Panther, Winter Soldier, Rocket, Groot, Star-Lord, Gamora, Drax, Mantis, 3, Valkyrie, 2, 1, και... τέλος. Ναι, αυτά. Πόσα! 16. 16 είπε ο παιχταράς, μπράβο ρε παιδιά. 16, πάμε λίγο, μπράβο, μπράβο, μπράβο ρε παιχτή. Δυνατός. Πάμε. Πάμε. Σε 3, 2, 1, πάμε. Captain America, Iron Man, Thor, Hulk, Captain Marvel, Hawkeye, Black Widow, και Γελίνα, Kate Bishop, Thor, Odin, Χέλα, Λόκι, Θάνος, Black Panther, Σούρι, Οκόγε,
Ant-Man, Wasp, Nick Fury, Maria Hill, Agent Coulson, Pepper Potts. Ακόμα λέει! Έχει φύγει! Έχετε φύγει! 23! 16 βρήκε ο παιχταράς εδώ πέρα, οπότε νικήτριες είναι... τα κορίτσια! Μπράβο κορίτσια! Να ξέρετε ότι δεν θα φύγετε έτσι, έχετε δώρα γενικά, θα σας ανακοινώσω μετά που θα τελειώσουμε τα δώρα. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πάρα πολύ που ήρθατε εδώ και παίξατε, με τιμά η φυσική σας παρουσία πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά που ήρθαν εδώ πέρα. Να πάρω την κάμερα να δείξω το κοινό. Θέλω πάρα πολύ, όχι θα έρθουν τα παιδιά εδώ. Εδώ είναι το control δίπλα μου. Από όλα τα παιδιά που ήρθαν εδώ πέρα που με τίμησαν με την παρουσία τους, σας ευχαριστούμε και εσάς που παρακολουθήσατε. Ευχαριστώ πολύ τα παιδιά. Περάσατε ωραία, ρε! Yeah. Αυτό είναι. Πάμε ένα χειροκρότημα όλοι μαζί. Φιλιά, παιδιά, τα λέμε στο επόμενο. Να κάνετε έτσι. Ναι. Δεν μου βγήκε. Τέλειο, τέλειο. Όλοι θα καταλάβουν ότι είναι καρδιά.